Θα ήθελα την απόψινή βραδιά να την αφιερώσουμε στο έργο του Θεού στη χώρα μας. Και απλά να σας πω ότι θέλω να μιλήσουμε για τα θαυμάσια του Κυρίου σε 15 εικόνες, όπως λέει εδώ. Και αυτό είναι κάτι που έχει γράψει και μου έχει δώσει ο αδελφός μας ο Δημήτρης Κουφέλης και μου έδωσε αυτό, τούτο εδώ μου έδωσε, το οποίο είναι μπόλικες σελίδες, εικόνες που του έχει δώσει ο Κύριος, οράσεις δηλαδή που του έχει δώσει ο Κύριος, και στα πλαίσια του ότι θέλουμε να προσευχηθούμε για την Ελλάδα και για το σώμα του Χριστού, θα διαβάσω ένα μικρό κομμάτι από αυτά που έχει γράψει και θα προσευχηθούμε πάνω σε αυτά. Έλεγα λοιπόν στην αρχή ότι με την ευκαιρία και του συνεδρίου της Αδελφότητας Πεντηκοστής και των ημερών αυτών με την Πεντηκοστή και στα πλαίσια της κοινωνίας των ποιμένων που συμμετέχουμε σαν διακονία, θα ήθελα να προσευχηθούμε, αλλά ας δείξουμε μια γρήγορη ματιά. Έχει μέσα, βλέπετε εδώ πέρα, τις οράσεις, τις εικόνες που του έχει δώσει ο Κύριος. Δεν τις διαβάζουμε μία-μία, άλλωστε θα πάρετε το κείμενο. Και θα πάω στην εισαγωγή την οποία θα σας διαβάσω. Αρκετά χρόνια τώρα ο Κύριος μου δείχνει ότι πρόκειται να επισκεφθεί τη χώρα μας με έναν τρόπο που να φανερώνει τη δική του δόξα και βασιλεία στη γη μας. Λέω αμήν σε αυτό και ο Κύριος το έχει δείξει σε αρκετούς ανθρώπους και γι' αυτό προτού καν προχωρήσουμε παρακάτω, θέλουμε να πούμε αμήν Κύριε, συμφωνούμε μαζί σου. Λέμε ναι, καλώς να έρθεις να επισκεφθείς τη χώρα μας με ένα τέτοιο τρόπο που να φανερώνει τη δική σου δόξα και βασιλεία. Συνεχίζω. Από τότε μέχρι σήμερα ο Κύριος όχι μόνο συντηρεί τη μαρτυρία αυτή μες στην καρδιά μου, αλλά την αυξάνει κάθε μέρα. Και εμείς λέμε Κύριε ναι, να αυξάνεται αυτή η μαρτυρία σε όλους μας, ώστε όλοι μας να θυμόμαστε καθημερινά, να προσευχόμαστε για να κάνουμε, να φτιάξουμε ανοιχτό δρόμο για τη δική σου επίσκεψη. Συνεχίζει ο Δημήτρης λέγοντας, πιστεύω ότι ο Κύριος θα κινηθεί με δύναμη Πνεύματος Αγίου σε όλη τη χώρα και εμείς λέμε ναι Κύριε, σε όλη τη χώρα, όχι μόνο στις μεγαλοπόλεις, αλλά σε όλη τη χώρα στο όνομα του Χριστού. Πιστεύω ότι η φανέρωση της δόξας του θα είναι τέλος πάσης αντιλογίας για τα πιστεύω, τα νομίζω και τα αισθάνομαι πολλών ανθρώπων για τα πνευματικά θέματα. Ναι, έχουμε τέτοια ανάγκη να δούμε καλύτερα για να σταματήσουμε να διαφωνούμε και μάλιστα για ασήμαντα πράγματα. Πιστεύω ότι μια νέα γενιά μεσητών σηκώνεται από τον Κύριο, που την ώρα αυτή βρίσκονται σε προετοιμασία από το Πνεύμα του Κυρίου, ξέροντας α, το έργο το οποίο εργάζεται ο Θεός και β, το κάλεσμά τους να υπηρετήσουν τη Βασιλεία του Θεού στη γενιά τους με τους τρόπους του Θεού. Τα καλωσορίζουμε, Κύριε, αυτά τα δύο και τα ενισχύουμε στην προσευχή μας. Συνεχίζει, τα πιστεύω όλα αυτά, τα προσμένω να φανερωθούν και παραμένω προσευχόμενος και θέλουμε όλοι, Κύριε, να παραμένουμε προσευχόμενοι και να τα προσμένουμε στο όνομα του Ιησού. Παρακάτω καταγράφω τις εμπειρίες μου, λέει ο Δημήτρης, για να ενισχύσω κάθε καρδιά που στέκεται μπροστά στον Κύριο με πίστη και προσμονή, με λατρεία και δοξολογία προς Αυτόν, τον Ιησού, βλέποντας στο πρόσωπό Του τον αρχηγό της ζωής και τον τελειωτή της πίστης μας, ζώντας με ουράνια χαρά τη ζωή της πίστης, της προσμονής, της υπομονής, της υπακοής, της σωτηρίας και των θλίψεων που μας χαρίστηκε να ζούμε μέχρι τη στιγμή που θα τον δούμε πρόσωπο προς πρόσωπο. Να είναι ευλογημένο το όνομά Του το Άγιο τώρα και στους αιώνες. Και εμείς λέμε αμήν. Συνεχίζει ο Δημήτρης και λέει από τους πρώτους προφητικούς λόγους. Χόρευαν πάνω στην Ελλάδα δράκοντες ψυχής και φέρνανε διδασκαλίες δαιμονίων, φέρνανε λόγους λογικής που έκαναν τους ανθρώπους να μην μπορούν να πλησιάσουν εκείνον. Με το που το διάβασα αυτό ήξερα ότι 100% είναι από τον Κύριο. Διότι πράγματι έτσι συμβαίνει, υπάρχουν δράκοντες πάνω στην Ελλάδα που κλείνουν τον ουρανό της Ελλάδος και οι φανερώσεις τους φανερώνονται, παρουσιάζονται με διδασκαλίες δαιμονίων μέσα στην Εκκλησία
και βέβαια με άλλες νοοτροπίες και απόψεις και στον κόσμο για να τους κρατήσει μακριά από τον Θεό. Αλλά οι διδασκαλίες των δαιμονίων στη Γραφή αναφέρονται σε διδασκαλίες μέσα στην Εκκλησία και η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν διδασκαλίες οι οποίες σταματούν τους ανθρώπους να πλησιάσουν τον Θεό. Και λέει εδώ, φέρνανε λόγους λογικής. Πράγματι λοιπόν υπάρχουν διδασκαλίες που πηγάζουν από το μυαλό. Θα σας πω ένα παράδειγμα που εγώ έχω γνωρίσει προσωπικά. Όταν άρχισα να καταλαβαίνω και να αναγνωρίζω ότι πράγματι οι πιστοί, δηλαδή και εγώ και εσύ και όλοι μας, τουλάχιστον όταν αναγεννηθήκαμε, στα πρώτα μας βήματα είχαμε και κάποιοι από μας έχουμε ακόμα ανάγκη να ελευθερωθούμε από ακάθαρτα πνεύματα, να ελευθερωθούμε από δαιμονικές επιρροές οι οποίες σταματούν το έργο της Βασιλείας του Θεού μέσα μας και μας κρατάνε δεμένους στο να ζούμε ζωή κοσμική, σαρκική, δεμένη στην αμαρτία, να είμαστε υπόδουλοι σε αμαρτήματα, να κάνουμε λάθη παρόλο που δεν το θέλουμε, να λέμε λόγια που δεν θέλαμε να πούμε και γενικώς η συμπεριφορά μας να φανερώνει ότι δεν κατοικεί μέσα μας κυριολεκτικά ο Χριστός, κατοικεί θεολογικά, κατοικεί διαπίστεως, κυριολεκτικά όμως κατοικεί μέσα μας ακαθαρσία και σκοτάδι. Αυτό ειδικά μόλις πιστέψαμε είναι 100% σίγουρο για όλους ανεξαιρέτως τους νέους πιστούς. Στη συνέχεια τώρα αρχίζει το έργο του καθαρισμού. Κάποιοι καθαριζόμαστε πιο γρήγορα, κάποιοι καθαριζόμαστε πιο αργά. Κάποιοι μέσα σε λίγο καιρό έχουμε καθαρίσει ένα πολύ σημαντικό κομμάτι από το σκοτάδι. Κάποιοι χρειαζόμαστε περισσότερο καιρό για να γίνει ουσιαστική δουλειά μέσα μας. Το μόνο σίγουρο είναι ότι σε κάθε πιστό, τουλάχιστον κατά την αναγέννηση και στα πρώτα βήματα, υπάρχουν μέσα μας ακάθαρτα πνεύματα. Όταν αυτό έγινε ξεκάθαρο μέσα σε μένα, άλλαξε και το λεξιλόγιο μου, άλλαξε και η προσευχή μου, αλλά πολλές φορές βρέθηκα αντιμέτωπος με επιμένες κυρίως και με απλώς και με ανθρώπους που δεν είναι επιμένες, αλλά κυρίως βρέθηκα αντιμέτωπος με επιμένες, οι οποίοι αρνιόντουσαν στεναρά κάθε σκέψη ότι μπορεί ένας πιστός να έχει μέσα του ακάθαρτα πνεύματα. Και επειδή ήταν τόσο βίαιοι, θα έλεγα, στην πεποίθησή τους, ώστε ούτε καν το συζητούσανε και λέγανε κάτι πάρα πολύ απλό. Μα αφού είμαστε νέο κτίσμα εν Χριστώ, πώς μπορεί να υπάρχει μέσα μας ακάθαρτο πνεύμα? Και αφού κατοικεί μέσα μας το Πνεύμα του Θεού, πώς μπορεί να συγκατοικεί μέσα μαζί με το Πνεύμα του Θεού και Πνεύμα ακάθαρτο? Και βέβαια ακουγόταν πολύ λογικό. Και έτσι και εγώ είχα πρόβλημα. Λέω, Κύριε, από τη μια βλέπω την πραγματικότητα, τη βλέπω στον καθρέφτη πρώτα απ' όλα και μετά τη βλέπω και στα αδέλφια μου. Και η πραγματικότητα είναι πραγματικότητα. Αν σας πω αυτή τη στιγμή, παιδιά, έχω 50 δάχτυλα, θα με πιστέψετε? Θα μου πείτε, Γιώργο, εμείς βλέπουμε 10. Όχι, όχι, είναι 50, δεν βλέπετε καλά, κοιτάξτε καλύτερα, είναι 50. Παιδιά, όσο και να σας επιμένω, πόσα δάχτυλα έχω? Έχω 10. Η πραγματικότητα φωνάζει, κράζει, ναι, έχουμε ακάθαρτα πνεύματα. Και μπαίνει η λογική στη μέση. Όχι, δεν μπορεί να έχουμε ακάθαρτα πνεύματα. Πήγα λοιπόν στον Κύριο, είναι χρόνια τώρα αυτό, και τον ρώτησα. Του λέω, Κύριε, πραγματικά χρειάζομαι βοήθεια σε αυτό το θέμα. Και ο Κύριος μου έκανε μια απλή ερώτηση. Πού στην Αγία Γραφή μπορείς να στηρίξεις ότι δεν υπάρχουν ακάθαρτα πνεύματα μέσα στους πιστούς? Με βάση ποιο εδάφιο μπορείς να το στηρίξεις? Και κόλλησα. Και λέω, μισό λεπτό. Από τη μια υπάρχει η λογική και απ' την άλλη υπάρχει ο γραπτός λόγος του Θεού. Και μετά ήταν σαν να μου λέγει ο Κύριος, όχι μόνο δεν υπάρχει εδάφιο που να σου επιτρέπει να φτιάξεις μια θεολογία ότι ο πιστός δεν μπορεί να έχει ακάθαρτα πνεύματα, αλλά ακριβώς το αντίθετο
υπάρχουν πολλά εδάφια που αποδεικνύουν ότι οι πιστοί έχουμε μέσα μας ακάθαρτα πνεύματα και ίσως το κορυφαίο είναι ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος που λέει ότι άγγελος Σατάν τον ράπιζε, ο άγγελος του Σατανά τον ράπιζε στη σάρκα του. Ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος όμως μας δίδαξε στην Ρωμαίους 7 ότι μέσα στο σώμα μου ενεργεί ο νόμος της αμαρτίας και δεν κατοικεί αγαθό, αλλά το κακό κατοικεί κλπ. Κλπ. Θέλω να πω ότι από τη μια έχεις τη λογική και ακούγεται τόσο λογικό. Ποιος είναι ο καρπός αυτής της λογικής? Να μην μπορούμε να πλησιάσουμε το Θεό. Γιατί? Γιατί όταν κρατάμε τις ακαθαρσίες μας και μαζί με τις ακαθαρσίες μας κρατάμε τις θεολογίες μας, οι οποίες δεν είναι κυριολεκτικά θεολογίες, γι' αυτό και εγώ τις ονομάζω θεοσοφίες. Γιατί υπάρχει η καλή έννοια της θεολογίας. Όταν ο άλλος όμως δεν θεολογεί, αλλά θεοσοφεί, και θεοσοφεί με τη δική του σοφία, την ανθρώπινη, και εκλογικεύει πράγματα τα οποία εναντιώνονται στο γραπτό λόγο του Θεού και στην πραγματικότητα της πίστης, τότε αυτές οι λογικές είναι διδαχές δαιμονίων. Ποιος είναι ο καρπός τους? Να μην διαπιστώσω την πραγματικότητα για την κατάστασή μου, να μην μετανοήσω, να μην καθαριστώ, να μην ζητήσω συγγνώμη, να μην εξομολογηθώ, αλλά ενώ βλέπω το σκοτάδι μέσα μου, «Α, είμαι κάτω από τη χάρη. Α, ο Θεός με συγχώρησε. Α, ο Θεός με αγαπά. Είμαι καινούριο χτίσμα στο Χριστό. Δεν έχω κανένα πρόβλημα». Και να ζω μέσα στο σκοτάδι, να φανερώνω σκοτάδι, να έχω πικρία, να έχω ασυγχωρησία, να έχω πονηρό μάτι, να έχω ζήλια, να έχω φθόνο, να έχω καταλαλιά και συκοφαντία, να έχω κακή συμπεριφορά και ανταρσία απέναντι στην εξουσία. Είμαι καινούριο χτίσμα στο Χριστό. Δεν μπορεί να κατοικεί ακάθαρτο πνεύμα μέσα στο παιδί του Θεού διδασκαλίες δαιμονίων που μας κρατούν δεμένους και μακριά από το Θεό. Και το χειρότερο απ' όλα, μας καθιστούν άκαρπους με αποτέλεσμα να κινδυνεύουμε μέχρι και να βρεθούμε κομμένοι και πεταμένοι μαζί με τα ξερά να καούμε. Γιατί όταν τα κλαδιά δεν παράγουν καρπό, ο Ιησούς λέει κόψτε τα και πετάξτε τα να καούν μαζί με τα ξερά. Άρα λοιπόν, βεβαίως και αρχίζοντας αυτά τα λόγια του, ο Δημήτρης εδώ, 100% ναι, έτσι είναι. Και αυτό είναι ένα σημαντικό οχυρό στην Ελλάδα, γιατί οι λόγοι της λογικής που αναφέρει εδώ ουσιαστικά είναι το πνεύμα της ανθρώπινης σοφίας, είναι η λεγόμενη Αθηνά, η σοφία του Δία. Συνεχίζω παρακάτω στη δεύτερη παράγραφο του Δημήτρη και μετά θα προσευχηθούμε για αυτά όλα που είπαμε. Χρόνια ολόκληρα τούτη η χώρα είναι κάτω από σκλαβιά. Χρόνια ολόκληρα το φως δεν μπορεί να βγει έξω και να αντέξει. Κάθε αλήθεια που λεγότανε από ανθρώπους του Θεού θα βότανε βαθιά. Έτσι ακριβώς είναι, παιδιά. Και αυτή τη σκλαβιά τη ζούμε, τη ζήσαμε και μέσα στον εκκλησιαστικό χώρο, ανθρώπους που πάνε στις εκκλησίες, εκκλησίες γνήσιες, εκκλησίες που αγαπούν τον Ιησού, εκκλησίες που οι άνθρωποι με αυτοθυσία διδάσκουν το Ευαγγέλιο, άνθρωποι πίστης, άνθρωποι αφιέρωσης. Παρόλα αυτά, ανέμειξαν τον αγνό λόγο του Θεού με διδασκαλίες λογικής που δεν ήταν από το Θεό αλλά από τον άνθρωπο. Το αποτέλεσμα, σκλαβωμένοι πιστοί. Και το χειρότερο απ' όλα, επειδή ακούνε θεοσοφίες στις εκκλησίες που γνώρισαν τον Κύριο, στις εκκλησίες που ο Κύριος τους μίλησε, τους άγγιξε, τους θεράπευσε, νομίζουν ότι όλα όσα συμβαίνουν μέσα στις εκκλησίες είναι όλα από τον Κύριο. Ο Κύριος εργάζεται, αλλά δεν σημαίνει πως όλα όσα λέμε και όλα όσα κάνουμε είναι από Αυτόν. Το αποτέλεσμα είναι, εάν κάποιος πει την αλήθεια, βεβαίως τη θάβουν την αλήθεια, γιατί η αλήθεια βγάζει στην επιφάνεια τα σκουπίδια μας.
Δεν σημαίνει ότι συμβαίνει με όλους, αλλά έχει συμβεί σε μεγάλο βαθμό και γι' αυτό ακριβώς το λόγο λέω ναι, έτσι είναι όπως το γράφει ο Δημήτρης, το έχω ζήσει και εγώ αυτό το πράγμα και βέβαια θα προσευχηθούμε και γι' αυτό. Και τώρα ακολουθεί μια ελπιδοφόρα αγγελία. Το Πνεύμα του Θεού αλλάζει την κατάσταση αυτή. Το φως του Θεού θα έρθει και αυτό μόνο θα φωτίζει. Σαν μια ταφόπλακα που σπάει για να αναστηθεί νεκρός. Έτσι θα είναι το έργο του Θεού ανάμεσά μας. Ένα έργο άγιο, μοναδικό, από Θεού, δυνατό. Συντρίβει τα σκοτάδια αυτής της χώρας. Ενώνει την Εκκλησία και μια ουράνια του Πνεύματος γιορτή στις καρδιές συντρίβει δεσμά από ανάμεσά μας. Στον τάφο του Λάζαρου άλλοι κυλήσανε την πέτρα για να ανοιχτεί ο τάφος και ο νεκρός να φανεί και να λάβει το θαύμα της Ανάστασης. Εδώ όμως ο Κύριος, ο ίδιος, έρχεται και αφαιρεί το βάρος τόνων σκοταδιού που τη χώρα αυτή πλακώνει αιώνες ανταφόπλακα και το φως του Κυρίου εμποδίζει να φανεί και λέω αυτά που διάβασα είναι διακήρυξη πίστης με αμήν εκ μέρους όλων μας. Αμήν. Έρχεται η ώρα που θα σπάσει η ταφόπλακα και το φως του Κυρίου θα απλωθεί. Σπάει η πέτρα, η ταφόπλακα και από το Θεό θα αναστηθεί. Απ' άκρη σ' άκρη έρχεται το φως του Κυρίου και οι λόγοι του Κυρίου θα συντρίψουν την πέτρα. Η προσευχή δεν θα επιστρέψει ξανά κενή όπως γινόταν μέχρι τώρα, αλλά θα επιστρέφει ψυχή, θα σώζει, θα θεραπεύει διάνοιες, συναισθήματα, καρδιές και σώματα και το Πνεύμα του Κυρίου θα κινείται με ορμή. Συμφωνούμε και το διακηρύττουμε και λέμε αμήν. Βλέπω μια χώρα να αναστένεται, να βγαίνει από άβυσο μεγάλη. Στην αρχή οι κορφές των βουνών της μόλις που φαίνονται. Ομίχλη παντού, αλλά το φως του Κυρίου που ανατέλει διαλύει την ομίχλη μαζί με την απιστία και τη χλιαρή προς τον Κύριο ανταπόκριση και η χώρα γεμίζει από το Θεό με φωτιά αγιασμού και θαυμάτων και μαρτυρίας του υψίστου και εμείς λέμε ναι Κύριε έτσι είναι αμήν. Και τώρα θα ήθελα να προσευχηθούμε κατά προτίμηση ας αρχίσετε εσείς για τις δύο πρώτες παραγράφους. Να προσευχηθούμε για τους δράκοντες της ψυχής, τις διδασκαλίες των δαιμονίων, τους λόγους της λογικής, να προσευχηθούμε για τη σκλαβιά, για το φως που δεν μπορεί να βγει έξω, την αλήθεια που θάβεται. Ελάτε να μιλήσουμε και να προσευχηθούμε. Ανοίξτε τα μικρόφωνά σας και μιλήστε. Προσεύχομαι στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού να ανοιχτούν τα μάτια, Κύριε, όλων των πιστών Σου και να δούμε όλοι μαζί αυτό το έργο του εχθρού που γίνεται στη χώρα μας και να σταματήσουμε να στρεφόμαστε ο ένας ενάντια στον άλλον, αλλά όλοι μαζί να δούμε και να δείξουμε τον εχθρό και να καταλάβουμε, να αναγνωρίσουμε αυτό το έργο και να μην το ανεχόμαστε άλλο πια. Η Εκκλησία Σου, Κύριε, να σηκωθεί, η Εκκλησία Σου στην Ελλάδα να πάρει τα όπλα της και να πολεμήσει ενάντια σε αυτούς τους δράκοντες που υπάρχουν πάνω στη γη αυτή. Προαιώνων, Κύριε, βοήθησέ μας, σε παρακαλούμε, να μπορέσουμε να αντιληφθούμε πράγματα που τώρα είναι σαν να μην τα βλέπουμε. Είμαστε τυφλοί στην πνευματική πραγματικότητα. Βοήθησέ μας, Κύριε, να ανοιχτούν τα μάτια του νόους μας, ώστε να διακρίνουμε πράγματα που δεν μπορούσαμε να διακρίνουμε μέχρι τώρα. Και να σταθούμε, Κύριε, ο ένας δίπλα στον άλλο. Όχι να πολεμάμε ο ένας τον άλλον, αλλά να σταθούμε ένας δίπλα στον άλλο και να εναντιωθούμε στα έργα του σκότους. Ώστε να έρθει το φως το δικό Σου, Κύριε, να ξημερώσει, Κύριε, το δικό Σου φως πάνω σε αυτή τη γη. Το ζητάμε στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν, Κύριε. Πατέρα μας ουράνιε, σε ευλογούμε και σε δοξάζουμε. Γονατίζουμε μπροστά στην παρουσία Σου, Κύριε, όχι μόνο με το σώμα, αλλά και με την καρδιά μας. Υψώνουμε τα χέρια σε Σένα, Πατέρα, για να Σε ευχαριστήσουμε για το υπέροχο θέλημά Σου. Σε ευχαριστούμε που αποφάσισες
να επισκεφτείς την πατρίδα μας. Σε ευχαριστούμε που αποφάσισες να περπατήσεις, Κύριε μου, πάνω στη γη μας. Σε ευχαριστούμε που αποφάσισες να δέσεις, Κύριε μου, και να μας ελευθερώσεις από ακάθαρτα πνεύματα, από δράκοντες και δαιμόνια. Σε ευχαριστούμε που αποφάσισες να σπάσεις τις αλυσίδες μας. Σε ευχαριστούμε που αποφάσισες να ανοίξεις τις πόρτες της φυλακής μας. Σε ευχαριστούμε που αποφάσισες να δώσεις μάτια για να βλέπουμε και αυτιά για να ακούμε. Και νου Χριστού για να καταλαβαίνουμε. Κύριε, σε εμπιστευόμαστε για κάθε τι που εσύ έχεις ορίσει να κάνεις και ζητούμε και προσευχόμαστε η Εκκλησία σου, τα αδέλφια μας, να μπορέσουμε, Κύριε, να είμαστε όλοι ένα και να ακολουθήσουμε το Πνεύμα σου το Άγιο, να μας βοηθήσεις, να έχουμε αγάπη, να μπορούμε να αγγίξουμε ένα στην καρδιά του άλλου, να μπορούμε να υπηρετήσουμε ένα τον άλλο, να μπορούμε να συμφωνήσουμε ούτως ώστε το Πνεύμα σου το Άγιο να τρέχει σαν νερό ανάμεσά μας, ανεμπόδιστα. Κύριε, προσευχόμαστε να μας ελευθερώσει σαν Εκκλησία, σαν σώμα Χριστού, από κάθε τι που σε λυπεί, από κάθε πνεύμα θρησκείας, από κάθε παλιό, να δώσεις την κατανόηση μέσα στις καρδιές μας, να αναγνωρίσουμε και να καταλάβουμε την ανάγκη της αλλαγής, την ανάγκη της μετάνοιας, την ανάγκη της ανανέωσης της καρδιάς μας και του μυαλού μας. Ω Κύριε, την ανάγκη να πετάξουμε κάθε παλιό μας ρούχο για να ντυθούμε το δικό σου. Πατέρα, προετοίμασε την Εκκλησία σου, σε παρακαλώ. Προετοίμασε μας και να μπορούμε να καταλάβουμε όταν θα είσαι μαζί μας, όταν θα περπατάς γύρω μας, ανάμεσά μας, όταν θα επισκεφείς την πατρίδα μας και να κάνουμε το θέλημά σου, για να δοξαστεί το όνομά σου και να έρθει η Βασιλεία σου. Στο όνομα Πατέρα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Αμήν. Θα ήθελα να κάνω μία προσευχή σαν συνέπεια, σαν αποτέλεσμα αυτών που έγραψε ο Δημήτρης εδώ. Έχει τύχει να μιλήσω πολύ καλοπροαίρετα, χωρίς κακή πρόθεση, χωρίς κριτική, χωρίς κόντρα, με αδέλφια εν Χριστώ, για θέματα δύσκολα, θεολογικά θέματα δύσκολα, και κατάλαβα το εξής. Υπάρχουν πράγματα που επειδή δουλεύει η λογική, δεν μπορούν να τα δουν. Και έτσι τους λέω, παραδείγματος χάρη, πώς καταλαβαίνεις αυτό το εδάφιο? Και όταν λένε πώς το καταλαβαίνει, εγώ κρεμάει το στόμα μου και λέω, οπότε δεν έχω τι άλλο να πω, γιατί βλέπω ότι απλά δεν βλέπει. Δεν έχει μάτια για να δει. Δεν καταλαβαίνει. Βλέπει μία εξωτερική επιφάνεια και δεν μπορεί να καταλάβει τι του δείχνει αυτή η επιφάνεια. Δεν φταίει ο αδελφός μου. Ακούστε, αυτό πιστεύω ότι είναι αυτοί οι δράκοντες που εργάζονται για να τυφλώσουν τους ανθρώπους. Είναι αυτή η σκλαβιά που δεν αφήνει το φως να βγει έξω. Θέλω να προσευχηθούμε. Κύριε, θέλω να φέρω τον εαυτό μου μπροστά σου, γιατί αυτό το οποίο λέω για τους άλλους, είμαι σίγουρος ότι θεωρούν το ίδιο ισχύει για μένα. Αναρωτιούνται γιατί εγώ δεν καταλαβαίνω αυτό που αυτοί καταλαβαίνουν. Κύριε, συγχώρεσέ μας. Συγχώρεσέ μας, Κύριε, που τα μάτια μας έχουν τυφλωθεί. Συγχώρεσέ μας που η διάνοια μας είναι κρατημένη, η καρδιά μας είναι κλειστή και δεν μπορούμε να διακρίνουμε τη δική σου αλήθεια, δεν μπορούμε να διακρίνουμε την πραγματικότητα, δεν μπορούμε να διακρίνουμε την πνευματική διάσταση. Γιατί οι λόγοι της λογικής που φέρνανε οι δράκοντες αυτοί, αυτό το πνεύμα του ορθολογισμού, αυτό το πνεύμα που θέλει όλα να τα εξηγήσει, είναι ένα πνεύμα που φέρνει πνευματικό θάνατο, πνευματική τύφλωση.